WRC έχει χτυπηθεί βαριά από τον κορονοϊό και όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί στις χώρες που είχαν προγραμματιστεί οι αγώνες του. Ήδη η Αργεντινή και η Σαρδινία αναβλήθηκαν, όπως έγινε και με το Σαφάρι και το Πορτογαλίας που θα γίνουν το 2021. Δεν έφταναν όμως αυτά. Δύο από τους πιο σημαντικούς αγώνες, σε Φιλανδία και Ουαλία, ματαιώθηκαν πρόσφατα μαζί με τη θεαματική Νέα Ζηλανδία. Έτσι οι αγώνες που απομένουν μαζί με Αργεντινή και Σαρδινία, αν επαναπρογραμματιστούν, φτάνουν μόλις στους 8 για φέτος, έναν παραπάνω από το όριο που έχει θέσει η FIA για να μετρήσει το πρωτάθλημα. Μέσα σε όλη αυτή την ατυχία για ένα τόσο μεγάλο θεσμό, υπήρχαν άνθρωποι στην Ελλάδα που πανηγύρισαν την επιστροφή του Ακρόπολης στο WRC λόγω των συνθηκών. Πώς όμως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο αν ανακοινωθεί εβδομάδες ή έστω και μήνες πριν την εκκίνηση? Ποιος μπορεί να αναλάβει το βάρος μιας τέτοιας οργάνωσης? Ποιος μπορεί να αναθέσει έναν αγώνα κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις? Ας μην κάνουμε όνειρα που δεν μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.